Καλησπέρα σας. Στο επίκεντρο σήμερα φιλοξενούμε έναν αυτοδιοικητικό με μεγάλη διαδρομή στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Έχει εκλεγεί περιφερειακός σύμβουλος, δημοτικός σύμβουλος, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει το δύσκολο πόστο της Αντιδημαρχίας Έργων. Ποτέ δεν αφήνει πίσω του την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, καθώς ήταν επί σειρά ετών πρόεδρος της ΕΛΜΕ, αλλά και περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης. Μαζί μας σήμερα είναι ο Αντιδήμαρχος Έργων του Δήμου Μυτιλήνης, Στρατής Τζιμής. Κύριε Τζιμή, σας καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο του Έολος. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Θέλαμε πολύ καιρό να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί σας. Να μας ενημερώσετε, να απαντήσετε σε ερωτήματα, ανησυχίες των πολιτών για όλα τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχουμε κοντά μας τον Αντιδήμαρχο Έργων του Δήμου Μυτιλήνης για να μας πει για όσα θέλουμε να μάθουμε. Καταρχήν, κυρία Γιακουμή, να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε σε αυτό το ωραίο στούντιο. Σε αυτό το ωραίο κανάλι, το οποίο πραγματικά είναι εφάμιλο των αθηναϊκών αντίστοιχων καναλιών, και σας λέω ότι εκπλήσωμαι γιατί όλα εδώ είναι της τελευταίας τεχνολογίας εργαλεία, τα οποία θα διευκολύνουν ακόμα περισσότερο το έργο της ενημέρωσης του νησιού μας, των δημοτών μας. Ξεκινώντας, θέλω να σας πάω από την αρχή, να μιλήσουμε για το ξεκίνημα. Ανατρέχοντας πίσω, θυμήθηκα και εγώ ακόμη ότι είχατε ξεκινήσει ως... Είστε εκπαιδευτικός, ήσασταν συνδικαλιστής, ήσασταν για πολλά χρόνια πρόεδρος της ΕΛΜΕ και ήσασταν και περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης. Πώς ένας άνθρωπος της εκπαίδευσης αποφασίζει να περάσει στο χώρο της πολιτικής? Πραγματικά ίσως είμαι από τους μακροβιότερους προέδρους της ΕΛΜΕ και τους μακροβιότερους, αν θέλετε, και περιφερειακούς διευθυντές. Όταν όμως συνταξιοδοτήθηκα το 2011, ήδη από το 2010 είχα αναμειχθεί με το χώρο της αυτοδιοίκησης και εκλέχτηκα ως περιφερειακός σύμβουλος, και από τότε εκλέγουμε, με τιμούν οι συνδημότες μου με την ψήφο τους και τους εκπροσωπώ σε διάφορες θέσεις. Ναι, πώς ήταν... Τώρα ως εκπαιδευτικός. Πώς μπήκε στο μυαλό σας η απόφαση να μεταπηδήσετε στο χώρο της πολιτικής? Ο συνδικαλισμός είναι ένας πρόδρομος, μπορώ να πω, της πολιτικής. Από εκεί και πέρα, ένας άνθρωπος δημιουργικός, που θέλω να πιστεύω ότι είμαι, εξωτερήκευσε αυτή την ενεργητικότητά μου στο να κάνω κάτι για αυτόν τον τόπο, για τα παιδιά μου, για τα εγγόνια μου, για όλους τους συνδημότες. Και θα μου πείτε, καλά, μάλιστα ένας εκπαιδευτικός σε ένα πόστο το οποίο απαιτεί μια ειδική τεχνογνωσία, όπως είναι ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Έργων. Ναι, σας λέω ότι στην πολιτική είναι προπάντων το management, προπάντων η διοίκηση, και μπορώ να σας πω ότι έχουμε επιτελέσει μαζί με τους συνεργάτες μου, τους οποίους έκρινα εγώ, τους αξιολόγησα και τους έχω συνεργάτες μου, έχουμε επιτελέσει ιδίως αυτή την τετραετία που πλησιάζουμε τόσα έργα όσα δεν έχει ξαναδεί αυτός ο τόπος, σε όλα τα επίπεδα, και θα μας δοθεί η δυνατότητα παρακάτω να τα πούμε. Ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό και για τη θέση του Αντιδημάρχου Έργων, η οποία είναι μια θέση, μια καρέγκλα ηλεκτρική θα λέγαμε, διότι από τη μια απολαμβάνει τις προβολές στην υλοποίηση έργων, από την άλλη όμως είναι και ο πρώτος που θα δεχτεί κριτική για έργα που δεν γίνονται. Έργα που δεν γίνονται. Όλα τα έργα κατά 99% αυτή τη στιγμή γίνονται. Τώρα, αν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, έλλειψη χρηματοδότησης, αυτό δεν ευθύνεται ο Αντιδήμαρχος. Όμως, πραγματικά λέτε, είναι ο κάθε Αντιδήμαρχος
τεχνικών υπηρεσιών κάθεται σε μια ηλεκτρική καρέκλα. Έχει να αντιμετωπίσει από την απλή λακκούβα ως ακόμα και τα μεγάλα έργα, τα οποία είναι έργα αναπτυξιακά, όπως είναι αυτό η κορονίδα, να τον πω, των έργων αυτών, είναι η προκυμαία, η ανάπλαση της προκυμαίας και της πλατείας Σαφούς. Ναι, θα έρθουμε αμέσως μετά σε αυτό, αλλά... Όχι, σας δίνω στο στίγμα ότι από το ένα το πιο μικρό μέχρι το πολύ πιο μεγάλο. Αλλά αυτό ακριβώς που έλεγα είναι ότι στην θέση αυτή καλείστε να προχωρήσετε, να φροντίσετε ώστε να προχωρούν ομαλά και να εξελίσσονται αυτά έργα, και από την άλλη μεριά είστε και εκείνος ο οποίος, εάν δεν προχωρήσουν, ο πρώτος που θα δεχτεί την κριτική είστε εσείς. Αυτό, το πρόσθετο άγχος. Το λιθοβόλισμα το τρώω πρώτος, ναι, πρώτα εγώ. Αυτό, μάλιστα, το πρόσθετο άγχος που σας προσθέτει αυτό σαν στη θέση του πολιτικού, στη θέση του αντιδημάρχου, σας έχει ποτέ φτάσει στο σημείο να σκεφτείτε, καλά ήμουν εκπαιδευτικός, γιατί να το ζω αυτό κάθε μέρα? Αυτό δεν πέρασε από το μυαλό μου. Έκλεισε αυτός ο κύκλος της εκπαίδευσης, εξάντλησα όλη τη θητεία μου και μάλιστα σε όλα τα αιρετά, αλλά και σε όλες τις επιλεγμένες θέσεις εκ μέρους της πολιτείας, και από εκεί και πέρα ήθελα να προσφέρω. Βέβαια αυτό έχει ένα κόστος, κόστος στην οικογένειά μου και κόστος στην υγεία μου. Αυτό που ρωτάω. Θα σας το ρωτήσω πιο συγκεκριμένα. Θα ήθελα να σκεφτείτε και να μου πείτε ένα έργο το οποίο σας έχει κάνει να χάσετε τον ύπνο σας. Το κολυμβητήριο. Το στα θέρμα. Πραγματικά εκεί έχω χάσει τον ύπνο μου. Γιατί πολλάκες είχαμε επισκεφθεί τον υφυπουργό αθλητισμού, τον κύριο Αυγενάκη, και δύο φορές με τον κύριο Αθανασίου, αλλά και με το δήμαρχο και μόνος μου, και μας διαβεβαίωνε ότι θα εξασφαλίσει την χρηματοδότηση, τη ροή, την ομαλή ροή για την χρηματοδότηση αυτού του έργου, και αυτό δεν συνέβη, με αποτέλεσμα να περάσουν 3 μέρες αφότου έληξε η σύμβαση που είχαμε συνάψει με τον εργολάβο, και μετά να δοθούν τα χρήματα, με αποτέλεσμα βρήκε ευκαιρία ο εργολάβος να φύγει, γιατί πραγματικά το είχε γίνει ανάδοχος με έκπτωση 48% και έμπαινε από ό,τι έλεγε μέσα, δηλαδή θα χρεωνόταν κάπου 800.000, και δεν ήθελε να πει αυτό το πικρό ποτήρι και βρήκε την ευκαιρία να φύγει. Αυτό το θέμα των μεγάλων λεκτώσεων το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει και εσάς να σας υποψιάζει κάθε φορά και να επιλέγετε μια πρόταση που μπορεί να είναι και υλοποιήσιμη, όχι κάποια η οποία θέλει να πάρει το έργο και από εκεί και πέρα να μπούμε σε περιπέτειες? Δεν μπορείς, ο νόμος το λέει κατά αυτόν τον τρόπο, που δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Και γιατί πρέπει να διευκρινίσω ότι ο εργολάβος ο συγκεκριμένος ή οι άλλοι εργολάβοι που άφησαν έργα, είναι γιατί δεν ήξεραν το τι θα συμβεί, ότι υπήρχε η πανδημία όπου διεράγει η εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά προπάντων και ο πόλεμος στην Ουκρανία που ανέβασε τον πληθωρισμό και κυρίως τα υλικά αυτά από 30 μέχρι 80%. Αυτό δεν το ήξερε κανένας τότε που έδινε τις προσφορές του. Ναι, αλλά στο βάθος των χρόνων έχουμε... Τώρα υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες που έχει θέσει πάλι ο νομοθέτης, αλλά και αυτές μπαίνουμε σε δικαστικούς αγώνες, είναι χρονοβόρες όλες αυτές οι διαδικασίες, με αποτέλεσμα το έργο να μην γίνεται, και είδαμε δυστυχώς το τι συνέβη στη σιδηροδρομική γραμμή που όπου έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα, ότι ήταν αποτέλεσμα αυτής της κακοδαιμονίας του κράτους που τόσα χρόνια σέρνονται διαγωνισμοί επί διαγωνισμών. Ωραία. Μια που αναφερθήκαμε στο κολυμβητήριο, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό. Σε τι φάση βρίσκεται αυτό το έργο? Πολύ σωστά. Έχει ολοκληρωθεί, έχει καταθέσει ο εργολάβος το τι, ποιες εργασίες και πόσο το κόστος που έχει κάνει μέχρι στιγμής, και έχει συσταθεί από την Αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση μια επιτροπή πενταμελής, όπου θα διερευνήσει ενδελεχώς το έργο, το μέχρι σήμερα παραχθέν έργο, και θα τον
αποπληρώσει για να μπορεί να συνεχιστεί και να επαναδημοπρατηθεί αυτό το έργο. Ακούγεται δηλαδή, χρονοβόρο πάλι αυτό. Χρονοβόρο από επιτροπές σε επιτροπές πάμε. Δυστυχώς αυτά ορίζει ο νόμος και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ελπίζω ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα δημοπρατηθεί. Δίμηνο θα δημοπρατηθεί, δίμηνο με τρίμηνο. Έχει περάσει από τα 40 κύματα κυριολεκτικά αυτό το έργο. Κυριολεκτικά, μόνο, διότι... Και πριν ξεκινήσει. Πριν ξεκινήσει, διότι εκτός από το σκαρίφημα ή καλύτερα από την αρχιτεκτονική μελέτη που υπήρχε όταν αναλάβαμε, δεν υπήρχε τίποτα άλλο και μάλιστα κατά τέτοιο τρόπο που η Αρχιτεκτονική Επιτροπή ενέκρινε, αλλά με διαφορετική φορά το όλο κτίριο, το όλο οικοδόμημα, με αποτέλεσμα να γίνει επανασύνταξη αυτής της μελέτης και αυτό κράτησε τουλάχιστον 2 χρόνια. Mm-hmm. Μια μελέτη για να γίνει τόσου μεγέθους απαιτεί αρκετό διάστημα. Άρα λέτε ότι σε κανένα δίμηνο περίπου θα δημοπρατηθεί. Δίμηνο ξανά. Με τρίμηνο εκεί το βλέπω ότι θα επαναδημοπρατηθεί. Δεν κινδυνεύει η χρηματοδότηση. Όχι, δεν κινδυνεύει. Είναι η χρηματοδότηση μέχρι το 2025, το 2025 και ως εκ τούτου έχουμε τη δυνατότητα ακόμα και το 2025 να το ανανεώσουμε για ακόμη περαιτέρω που δεν το βλέπω. Μέχρι το 2025 θα έχει τελειώσει το... όταν δημοπρατηθεί μετά από 3 μήνες. Μακάρι. Να πάμε τώρα και στο παλιό κολυμβητήριο, το οποίο είναι ένα σήμα κατά τεθέν για την πόλη μας. Είναι ένα, έχει διχάσει, η αλήθεια είναι αυτό, η αξιοποίηση αυτού του συγκεκριμένου κτίσματος. Κάποιοι λένε να τον γκρεμίσουμε, κάποιοι λένε ότι είναι σήμα κατά τεθέν και πρέπει να αξιοποιηθεί. Αυτό που βρίσκεται, γιατί το βλέπουμε να ρημάζει κάθε όσο περνάει. Είναι ένα εμβληματικό κτίριο, το οποίο ηρίστο εμπαρόδο, για να μνημονεύσω και ένα όνομα το οποίο συζητιέται πάρα πολύ στην ιστορία, την νεότερη, είναι έργο του Αντώνη Τρίτσι. Mm-hmm. Είδαμε, δεν τον γκρεμίζουμε, γιατί διαπιστώσαμε ότι από όλες τις σεισμικές έτσι, δονήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία 40-50 χρόνια, δεν έχει πουθενά διαραγεί ο κεντρικός του ιστός. Υπάρχουν προβλήματα όμως, όχι όμως να είναι επικίνδυνο. Θεωρούμε ως Δημοτική Αρχή ότι πρέπει αυτό να διατηρηθεί και έχουμε ήδη προτείνει στο Master Plan την αξιοποίησή του ως χώρο των εργασιών του λιμανιού, δηλαδή όπου, των υπηρεσιών του λιμανιού, όπως είναι το λιμενικό σώμα, να στεγαστεί εκεί, αλλά να υπάρχουν και καταστήματα προβολής και έκθεσης των τοπικών προϊόντων, καθώς και προπάντων να υπάρχουν αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων, για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τον τουρισμό που χρειάζεται για το... Γι' αυτό το σκοπό. Αυτό που λέτε ότι δεν είναι επικίνδυνο, είχε κενωθεί ως επικίνδυνο όταν σταμάτησε η δραστηριότητα. Ναι, αλλά όταν ήρθαμε, τέλος πάντων, μην ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση. Αν ήταν επικίνδυνο, δεν θα βάζαμε το κεφάλι μας στον τρουβά εμείς να το διατηρούμε αν υπήρχε. Δεν υπάρχει καμιά επιτροπή που να λέει είναι επικίνδυνο, ετοιμόρροπο και καταδαφίστε το. Όταν έγιναν έλεγχος, δηλαδή. Έγινε τότε... επανέλεγχος, ναι. Και φέραμε μάλιστα και έναν εξαιρετικό καθηγητή από το Πολυτεχνείο που μας είπε ότι δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο και μπορεί να συνεχιστεί η χρήση του αρκεί να γίνουν κάποιες επιπρόσθετες παρεμβάσεις. Ένα άλλο έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, το αναλάβατε εσείς και το συνεχίζετε, είναι το έργο για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων. Έχει περάσει και αυτό από τα 40 κύματα και μιλάμε κυρίως για το 6ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο πλέον μπαίνει σε μια φάση ολοκλήρωσης, έτσι. Μάλιστα. Και τι δεν έχω ακούσει, κυρία Γιακουμία, γι' αυτό ότι χάθηκαν τα χρήματα, ότι δεν θα χαθεί αυτό το έργο, δεν θα γίνει αυτό το έργο, διαμαρτυρίες γονιών, κακό, φασαρία μαθητών. Έτσι ευθαρσώς σας λέω ότι...
και από ό,τι φάνηκε δεν χάθηκε τίποτα. Η μελέτη ήταν ελλιπής, γιατί για να γίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη έπρεπε να γίνει αποξήλωση πρώτα των τυχωμάτων, κάτι το οποίο αφού λειτουργούσε το σχολείο δεν μπορούσαμε να δούμε, και στη συνέχεια να διαπιστωθεί που έπασχε το σκυρόδεμα και ο οπλισμός του. Άρα όταν αυτά έγιναν και, και διαπιστώσαμε αυτές τις ελλείψεις, επανασυντάξαμε τη μελέτη και το επαναδημοπρατήσαμε το μισό έργο, γιατί το άλλο, το έκτο δημοτικό σχολείο είναι, στεγάζεται σε δύο κτίρια. Στο πρώην 14ο και στο έκτο το ιστορικό. Αυτό το ιστορικό το επαναδημοπρατήσαμε, το προηγούμενο είχε τελειώσει και σήμερα ολοκληρώνεται και σας διαβεβαιώνω ότι το Πάσχα θα μπορούσαν οι μαθητές να μπουν μέσα, αλλά έχουμε πρόβλημα το ότι τα containers που έχουμε θέσει, ή καλύτερα οι αίθουσες, οι προκάτ-αίθουσες διδασκαλίες που έχουμε θέσει μέσα στον προαύλιο χώρο του σχολείου, έπρεπε να τις πάρουμε, να κάνουμε όλες την κατασκευή αυτού του προαύλιου χώρου, το μεγαλύτερο μέρος να γίνει χώρος μπάσκετ, βόλεϊ και τα λοιπά, άθλο παιδιών, κάτι το οποίο δεν μας επέτρεπε η εκπαίδευση να κάνουμε έργα τη στιγμή που λειτουργούσε το σχολείο. Και ως εκ τούτου σταματάμε τώρα το Πάσχα με την ελαιοχρωματισμό όλου του σχολείου, και το καλοκαίρι, αφού πάρουμε τις αίθουσες, θα κάνουμε όλες τις οικοδομικές εργασίες μέσα στον προαύλιο χώρο. Δεν είναι μόνο αυτό το σχολείο που έχουμε κάνει, 31 σχολεία έχουμε κάνει ενεργειακή αναβάθμιση. Τα 9, τα 10 ήταν από την προηγούμενη δημοτική αρχή και συνεχίσαμε το δημιουργικό αυτό έργο και εμείς στη συνέχεια τα υπόλοιπα. Από αυτά που γνωρίζω εγώ και είναι και τα πιο μεγάλα, είναι στα υφαντήρια, είναι το κτίριο της Ακαδημίας και στα χωριά. Τα υφαντήρια δεν ολοκληρώθηκε γιατί είχε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Και όταν ρώτησα τον Ευρωπαίο, έτσι διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών, πώς γίνονται αυτά τα πράγματα στο εξωτερικό, γιατί και απορούσα πώς εμείς δεν είδαμε στη μελέτη αυτές τις ελλείψεις, παρόλο ότι κάναμε ακτινογραφία όλου του κτηρίου και τα λοιπά, μου είπε ότι στο εξωτερικό συνήθως μετακομίζουμε τους μαθητές σε άλλα κτίρια, τα διαμορφώνουμε άλλα σχολικά κτίρια, τα μεταφέρουμε με λεωφορεία, φτιάχνουμε το σχολείο από την αρχή και στη συνέχεια ξαναβάζουμε τώρα μέσα τους μαθητές. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, η οικονομική δυνατότητα στη χώρα μας. Τι θα γίνει με αυτό το συγκρότημα? Έχει γίνει μονάχα το κτίριο του τρίτου λυκείου. Ναι, ήδη επεξεργαζόμαστε τη μελέτη, τη στατική μελέτη και των τριών άλλων κτηρίων, εννοείται Στρατή Μυριβίλη στο Υφαντήριο. Αυτό εννοείται. Αυτό το εννοείται, αυτά τα κτίρια. Ναι, αυτά. Ναι. Και πάρα πολύ σύντομα θα δείτε ότι θα το δημοσιοποιήσουμε. Ξεκινάμε, ήδη η μελέτη γίνεται, αξιοποιώντας διάφορα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, να καλύψουμε την ηλεκτρική ενέργεια από μορφές ήπιες, μορφές ενέργειας, κυρίως από ηλιακά. Και για να κλείσουμε το θέμα των σχολείων, ένα άλλο ζήτημα που το συναντάμε πάρα πολύ συχνά είναι τα κοντέινερ. Τι γίνεται με τα κοντέινερ στα κτίρια που τελειώνουν οι εργασίες ή τέλος πάντων δεν χρειάζονται πλέον? Παραμένουν για μεγάλο διάστημα στις αυλές, καταστρέφονται και είναι κρίμα όχι μόνο για τα κτίρια που καταστρέφονται, αλλά και για το χώρο που καταλαμβάνουν. Είχαμε διαμαρτυρίες χθες μόλις από την Ακαδημία. Γιατί δεν αξιοποιείται τα κοντέινερ από τη στιγμή που εκενώνονται, δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός? Οι ανάγκες υπάρχουν πάρα πολλές και κυρίως στα χωριά και στα νηπιαγωγεία. Γιατί δεν τα αξιοποιείται άμεσα? Τα αξιοποιούμε. Αυτό είναι η αξιοποίηση. Στην Ακαδημία που λέτε, όντως υπάρχουν αυτά τα κοντέινερς. Το Πάσχα δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε εργασίες. Δεν μας επιτρέπουν εξαιτίας του δυστυχήματος και καλά κάνουν. Καλά κάνει η εκπαίδευση, η διοίκηση της εκπαίδευσης. Δεν μας επιτρέπει να κάνουμε την οποιαδήποτε εργασία όσο υπάρχουν στο σχολικό χώρο αυτών παιδιά.
Πράγματι, αυτά τα κοντέινερς που λέτε στην Ακαδημία θα τα παραλάβουμε. Τώρα τελείωσε το κτίριο αυτό. Mm-hmm. Τελείωσε δηλαδή όλο το συγκρότημα της Ακαδημίας. Έγινε η ενεργειακή αναβάθμιση και η επισκευή του, η επισκευαστική του αναβάθμιση, και θα τα παραλάβουμε αυτά, να τα πάμε σε σχολεία που έχουν ανάγκη. Mm-hmm. Αυτά είναι προκάτεθουσες. Ναι, ναι. Και τις προκάτευτες αίθουσες πρέπει να σας πω ότι, γιατί και αυτό, αν θυμάστε, μα κατηγορήθηκα πάλι και γι' αυτό, ότι χάνω και αυτό το πρόγραμμα, γιατί ο εργολάβος δεν αποδεχόταν να ξεκινήσει τις εργασίες. Γιατί δεν αποδεχόταν να ξεκινήσει τις εργασίες του στο συγκρότημα της Ακαδημίας, για τον απλούστατο λόγο ότι στη μελέτη και στη σύμβαση έπρεπε να υπάρχουν και 17, έτσι έλεγε, ότι ναι, για ναι, να υπογράψουμε 17 προκάτεθουσες για να στεγαστούν οι μαθητές. Και επειδή δεν υπήρχαν οι προκάτεθουσες, δεν αναλάμβανε, ή πάρτε λέει τα παιδιά από εδώ, mm-hmm. Να ασχοληθώ αποκλειστικά και μόνο για την, έλεγε ο ανάδοχος, με την κατά επισκευή του σχολείου, διαφορετικά δεν αναλαμβάνω. Και ήταν τότε που κατόπιν μεγάλης έτσι δραστηριότητας αγοράσαμε ως Δημοτική Αρχή 22 προκάτεθουσες, οι οποίες είναι τέλειες. Μπορώ ναι, να σας ναι, πω είναι, καλύτερες είναι από, αυτό. Και όμως, από τις οικοδομημένες. Όμως θα επιμείνω στο θέμα των αίθουσων, διότι θα σας θυμίσω ότι στο 5ο γυμνάσιο που ήταν το Μουσικό Σχολείο, όταν έφυγε το Μουσικό Σχολείο, παρέμειναν οι αίθουσες εκεί, καταστράφηκαν. Ήταν πολύ άσχημη εικόνα να βλέπεις εξοπλισμό ολοκένουργιο να είναι διαλυμένος. Δεν ξέρω αν είναι αρμοδιότητά σας, θα μας το πείτε εσείς. Αλλά ήταν κρίμα να χαθούν τόσα χρήματα για ήδη, κυρία Γιακουμή, μην κουράζεστε. Ήταν ήδη αυτές διαλυμένες. Έχουν κάνει αρκετές καταστροφές, ιδίως σε περιφερειακά τέτοια σχολεία όπου δεν υπάρχει ο κοινωνικός έλεγχος. Κάποιοι βάνδαλοι, απορώ, και όλοι έχουμε ευθύνη ως γονείς, ως παππούδες έχουμε ευθύνη για αυτή την κατάσταση, και ως γείτονες για αυτή την κατάσταση που συμβαίνουν στα σχολεία. Να πάνε τα απογέμματα, να πηγαίνουν παιδιά κυρίως, νεολαία, και να καταστρέφει το ίδιο το σχολείο. Mm-hmm. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για το μεγάλο έργο της Προκυμαίας, εκεί και αν έχει ένα σωρό ερωτήματα και ανησυχίες, και θα πούμε και για τα Δημοτική Αρχή και ενδοπαρατεξιακά. Έχουμε πολλά να πούμε. Επιστρέψαμε εδώ, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Αντιδήμαρχο Έργων, τον κύριο Στρατή Τζιμή, και θα μπούμε τώρα στο μεγάλο θέμα του έργου της Προκυμαίας. Είναι ένα όραμα αυτό το έργο, γιατί είναι η βάση των έργων που θέλει να στηρίξει η Δημοτική Αρχή, και μπορεί και να στην πορεία όμως, ανάλογα με την εξέλιξή του, να αποδειχθεί και σε Boomerang. Λοιπόν, καθόλου δεν θα συμβεί αυτό. Πρέπει να σας πω, και σας το είπα και στον πρόλογό μου, ότι αυτή τη στιγμή γίνονται, αν γυρίσουμε δίπλα μας ένας που δεν ξέρει τη Μυτιλήνη και γυρίσει δίπλα και γυρίσει τους δρόμους, θα δει ότι παντού γίνονται έργα. Και μπορώ να σας πω, κορυφαίο έργο, αναπτυξιακό έργο, είναι αυτό που προαναφέρατε, της Προκυμαίας. Mm-hmm. Πολύ δύσκολο έργο όμως, έτσι. Είναι ένα σύνθετο, μεγάλο έργο, το οποίο η Δημοτική Αρχή οραματίστηκε,
το σχεδίασε, το έκανε τη μελέτη, εξοικονομώντας κάπου μισό εκατομμύριο χρήματα, γιατί αν το δίναμε απ' έξω θα καθυστερούσαμε τουλάχιστον 3 με 5 χρόνια αν υπήρχαν δικαστικές έρηδες και τα λοιπά. Εξοικονομήσαμε τουλάχιστον 500.000 για το Δήμο μας, κάναμε εμείς τη μελέτη και αυτή είναι η συμβολή και το καυχαίμαι ότι ένας άνθρωπος που άσκησε διοίκηση τόσα χρόνια μπόρεσε εδώ να βάλει κατά κάποιο τρόπο στο δρόμο αυτούς τους εξαιρετικούς μηχανικούς που έχουμε να κάνουν αυτή τη μελέτη με προεξάρχοντα το διευθυντή τον κύριο Παπαχριστοφόρου, να κάνουν τους εμφύσισα δηλαδή την αυτοπεποίθηση, να κάνουν αυτή τη μελέτη η οποία θα δείτε το τελικό αποτέλεσμα θα αποζημιώσει όλους μας. Το έργο θα γίνει και μάλιστα γίνει. Προχωράει πάρα πολύ ταχύτατα. Μπορώ να σας πω, κυρία Γιακουμία, εγώ ξέρετε μιλάω ευθαρσός. Αν είναι κάτι θα σας έλεγα. Καθυστερήσαμε κάπου 1 με 1,5 μήνα. Πράγματι. Λόγοι. Λόγοι ασφάλειας. Λόγοι τεχνική και λόγοι ασφάλειας πηγαίνουν και λόγοι περιβαλλοντολογικοί. Και θα σας εξηγήσω πώς. Ξέραμε εκ των προτέρων ότι στο μέτωπο του κρυπηδώματος απέναντι από το σημερινό λιμεναρχείο υπάρχει σπηλαίωμα μεγάλο. Δηλαδή είχε και φύγει το κρυπίδωμα γενικότερα. Ήταν και κούφιο δηλαδή. Ήταν κούφιο ως εκ τούτου. Έφερε ο εργολάβος, γιατί υπήρχε και η μελέτη από το λιμενικό ταμείο, η οποία πλήρωσε και τον ανάδοχο να κάνει αυτές τις εργασίες, ήρθε κατά δυτικό συνεργείο και προχώρησε στην αποκατάσταση αυτής της πελαίωσης με ύφαλη σκυροδέτηση. Και ως εκ τούτου έδεσε όλη η προκυμαία. Υπάρχουν σε κάποια μικρά, σε άλλα σημεία, μικρές τέτοιες μικρά κουφώματα, τα οποία μετά από βιντεολήψη που έγινε από το καταδυτικό συνεργείο τα προσκομίσαμε, τα φέραμε και στον Περιφερειάρχη, ο οποίος δίδαξε και στους μηχανικούς μας ότι δεν διατρέχουν κίνδυνο, αλλά εν ευθέτω χρόνο, μετά από 1, 2, 3 χρόνια, πρέπει και αυτά να αποκατασταθούν. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε όλο το μήκος της προκυμαίας από ό,τι. Όχι, μόνο σε αυτό. Σε αυτό το σημείο. Σε αυτό το σημείο έγινε ήδη. Έγινε αυτό. Και έπρεπε να περιμένουμε, γι' αυτό είπα περιβαλλοντικές. Έπρεπε να περιμένουμε να μην έχει κυματισμό η θάλασσα για να μπορούν να λειτουργήσουν οι δίτες. Επίσης, στη μελέτη δεν ξέραμε το τι θα συναντήσουμε επακριβώς. Φύρδιν μίγδιν ήταν όλες οι παροχές των δικτύων. Είτε του ΟΤΕ, είτε της ΔΕΗ, είτε της ΔΕΙΑΛ. Και να σας πω κάτι, όταν έσκαβε η τσάπα το κρυπίδωμα, συναντήσαμε και ένα μεγάλο καλώδιο, το οποίο υπολογίσαμε ότι ήταν οπτική ίνα. Και απευθυνθήκαμε στον ΟΤΕ και ο ΟΤΕ δεν γνώριζε ότι υπήρχε αυτή η οπτική ίνα. Και πράγματι ήταν οπτική ίνα, η οποία δεν ξέρω γιατί και πώς δεν υπήρχε στα σχέδια του ΟΤΕ ότι είχε πέσει για, για την διευκόλυνση, για την εξυπηρέτηση των λιμενικών εγκαταστάσεων. Τώρα. Αυτά έγιναν γιατί ήταν πλακοσκεπίες, για να σας δω. Ένα μεγάλο μέρος του κρυπηδώματος ήταν πλακοσκεπές. Από κάτω όλα τα καλώδια αναμειγμένα. Ενώ τώρα με σύστημα εξυγχρονίζουμε με τα καλύτερα υλικά όλα αυτά τα δίκτυα και γι' αυτό πολλές φορές βλέπαμε 3 εργάτες. Άλλοτε σήμερα βλέπουμε 12. Την Κυριακή άλλους 12, ας πούμε, σε τέτοιο σημείο. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει γιατί είναι κάποιες εργασίες λεπτές, οι οποίες δεν απαιτούν πολλά πρόσωπα, πολλούς
τεχνίτες, αλλά μερικούς εξειδικευμένους. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι ανοίγει, έρχεται η τουριστική περίοδος, έχει χαθεί αυτός ο 1,5 μήνας με όλα αυτά που προέκυψαν, όπως μας λέτε. Και οι επαγγελματίες εκεί και όλος ο κόσμος λέει πόσο καιρό θα μείνουν οι Λαμαρίνες σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, πώς θα συνεχιστεί το έργο, όταν ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι, θα ανοίξει ο χώρος αυτός? Πολύ σωστά. Υπόψη ότι με τον εργολάβο έχουμε υπογράψει 20 μήνες, ότι σε 20 μήνες θα το παραδώσει. Mm-hmm. Άρα ο συμβατικός χρόνος, αυτή είναι η ορολογία, είναι 20 μήνες. Ναι. Μέσα στους 20 μήνες θα μας το παραδώσει. Πρέπει να έχουμε υπομονή. Το ότι υπάρχουν οι Λαμαρίνες, πρέπει να υπάρχουν οι Λαμαρίνες. Δεν μπορούμε να θέσουμε κανέναν σε κίνδυνο. Αυτό επιτάσσει η νομοθεσία, ότι πρέπει να είναι ασφαλέστατα. Όχι, για να μην γίνεται. Κατάλαβα. Όταν τελειώνει ένα κομμάτι, θα απελευθερώνεται. Θα σας απαντώ. Σας απαντώ αμέσως. Αυτό το πρώτο ήταν κατά κάποιο τρόπο διερευνητικό το κομμάτι. Και πέσαμε και στο χειμώνα μέσα, που οι συνθήκες δεν μας επέτρεπαν. Διορθώσαμε και κάποιες, αν θέλετε, ατέλειες που προέκυψαν, ξέρετε, από αυτά που βρήκαμε. Mm-hmm. Ατέλειες μελετητικές, τις διορθώσαμε και ως εκ τούτου είμαστε τώρα στη φορά εκείνη που θα υπάρχει μια γραμμή παραγωγής από εδώ και πέρα. Στις 27 του μηνός, ναι. 27 Μαρτίου, ναι. Περιμένουμε να γίνει η παρέλαση της 25ης για να ξεκινήσουμε και να μπουν Λαμαρίνες και να περικλειστεί και ο χώρος του νότιου τμήματος, δηλαδή απέναντι από το παλιό λιμεναρχείο μέχρι το παλιό λιμεναρχείο. Α, θα κλείσουμε και άλλο χώρο. Και άλλο χώρο. Και ταυτόχρονα, επειδή για να στερεοποιείται το μπετόν, το σκυρόδεμα, και για να γίνουν όλες αυτές οι εργασίες που απαιτούνται, γιατί αν δείτε το τι θα γίνει, πώς θα γίνει το τελικό αποτέλεσμα αυτού του έργου, πραγματικά θα χαρείτε κι εσείς και ναι, όλοι αλλά μας. Το καλοκαίρι πώς θα είναι. Το καλοκαίρι θα το χάσουμε το καλοκαίρι. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε. Μαγικό ραβδάκι δεν έχουμε. Ή γίνεται στο ζωτικότερο πράγματι χώρο, στην καρδιά της πόλης αυτό το έργο, και πρέπει να έχουμε όλη υπομονή. Άρα δεν θα ανοίγει το κομμάτι που θα τελειώνει. Αυτό που θα ανοίξει περίπου το Μάιο, αρχές Μαΐου, θα ανοίξει. Αυτό που είναι σήμερα περίκλειστο θα ανοίξει και θα δοθεί σε κυκλοφορία. Α, θα ανοίξει αυτό. Και στη συνέχεια θα πηγαίνουν τώρα, αυτό έλεγα προηγουμένως, ότι θα υπάρχει μια γραμμή παραγωγής. Mm-hmm. Δεν θα κάθεται το συνεργείο να περιμένει το άλλο, θα πηγαίνει πιο πέρα, γιατί θα κλειστεί, όταν ανοίξουμε από το Μάιο, ανοίξουμε το ανατολικό τμήμα, mm-hmm. από το Blue Sea δηλαδή, να το πω mm-hmm. εκεί, στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να κατεβούμε και να πάμε, να πηγαίνουμε προς το παλιό δημαρχείο. Μάλιστα. Δηλαδή συνέχεια θα υπάρχει μια συνέχεια του έργου. Άρα κατά το Μάιο λέτε θα έχει τελειώσει το κομμάτι αυτό και το άλλο στο παλιό λιμεναρχείο? Όχι. Στο παλιό λιμεναρχείο όχι, αλλά μέχρι το Μάιο θα έχει τελειώσει. 10 Μαΐου σας λέω εκεί, Θεού θέλοντος, θα έχει τελειώσει όλο αυτό το τμήμα το οποίο είναι στην ανατολική πλευρά. Και τα έργα στην πλατεία Τσαφούς πότε βλέπετε να γίνονται? Έχουμε 2 χρόνια, δηλαδή είναι 20, σε 20 μήνες βάλε. Είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο θα κάνουμε υπομονή. Όταν θέλουμε και θα δώσουμε ξανά ζωή στην προκυμαία. Σας έλεγα και προηγουμένως και θα το πω να ακούσουν οι ακροατές μας. Το καλοκαίρι ήμουνα μπροστά στο Δημαρχείο με τον Δήμαρχό μας. Mm-hmm. Και λέει, ήρθε κάποιος, λέει, είμαι ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας της Λάρισας. Έχετε πάρα πολύ ωραίο νησί, πάρα πολύ ωραία πόλη, με τέτοια ωραία κτίρια, τον Άγιο Θεράποντο μας έδειξε το Δημαρχείο, την Νομαρχία, την πρώην Νομαρχία εννοώ. Αλλά τι πράγμα είναι τούτο? Δεν σας τιμάει αυτή η προκυμαία που έχετε? Εμείς λέμε τώρα θα βάλουμε σε ενέργεια, περιμένουμε τις αποφάσεις του δικαστηρίου, γιατί κάποιος αντίδικος, ανάδοχος
Έγινε και αυτό. Τότε, λέτε, τότε έστειλε, μας έστειλε στα δικαστήρια γιατί δεν πήρε αυτό στη δουλειά του. Mm-hmm. Σε βάρος του άλλου δηλαδή. Τώρα πώς, δώστε μας μια εικόνα πώς θα είναι η προκυμαία, θα λειτουργεί η προκυμαία μετά το τέλος αυτού του έργου. Καταρχάς μιλάμε ότι φεύγουν όλες οι κατασκευές, έτσι, από τις καφετέρειες. Αυτό βέβαια, φεύγουν όλες οι κατασκευές, όλες. Αυτό δεν επιτρέπεται πουθενά στον κόσμο, όλα είναι παράνομα, δεν είναι. Και σύμφωνα με την έγκριση της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής, αυτή που ενέκρινε, δεν τα κάναμε εμείς, αυτή μας επέβαλε αυτά τα πράγματα, θα υπάρχουν ομπρέλες. Οι ομπρέλες θα υπάρχουν, κυρία Γιακουμή, και το λέω σε όλους. Mm-hmm. Μέχρι ότου το έργο ρθεί και το παραλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι σύμφωνα με τη μελέτη που τις έχουμε καταθέσει. Όταν το παραλάβουμε όμως, υπάρχει η δυνατότητα να απευθυνθούμε ξανά, μετά από 3 χρόνια δηλαδή, mm-hmm. να απευθυνθούμε ξανά στην αρχιτεκτονική, στο αρχιτεκτονικό συμβούλιο και να μας και να διαφοροποιήσουμε τον προάβλιο, το πούμε, χώρο, τον ωφέλιμο χώρο των μαγαζιών που είναι εκτός κτηρίου του. Δηλαδή σήμερα αυτό εκεί που είναι κάτω από τις... Ναι, αλλά αυτό ουσιαστικά αναιρεί και ανοίγει δρόμους για να υποβαθμιστεί στην πορεία του έργου. Δεν θα υποβαθμιστεί, δεν ξέρω, το αρχιτεκτονικό συμβούλιο δεν θα δώσει οποιαδήποτε έγκριση, αν δεν είναι προς το καλύτερο. Προς το χειρότερο δεν πρόκειται mm-hmm. να δώσει. Ναι, αλλά πώς και αυτή είναι η διεθνής πρακτική, ομπρέλες. Εγώ ήμουνα τις προάλλες, πήγαινα στο παιδί μου το άλλο στην Αγγλία και έβλεπα παντού ομπρέλες. Σε όλο τον Τάμεση, κατά μήκος του Τάμεση και τον παραποτάμ. Μόνο έτσι είναι του, και σε πολλές ελληνικές πόλεις. Σε όλες είναι ομπρέλες. Δυστυχώς εκεί θα πάμε. Σας το λέω ότι υπάρχει δυνατότητα να τεθεί πάλι προς διαβούλευση, αλλά δεν το βλέπω, διότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Mm-hmm. Αλλά αυτή δεν είμαι η Δήμων, υπάρχουν αρχιτέκτονες που είναι οι Δήμονας. Μάλιστα. Ναι. Αυτή η Δημοτική Αρχή λοιπόν έχει περάσει αρκετά δύσκολα θέματα. Έπρεπε να περάσει αυτή η τετραετία με πολλά δύσκολα και ανοιχτά μέτωπα. Εκτός από τα έργα, είναι και το μεταναστευτικό που ανέλαβε να διαχειριστεί σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, τότε σε αυτή τη μετάβαση μετά από τη φωτιά στη Μόρια και όλα αυτά που έγιναν. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό και πόσο δύσκολες ήταν οι αποφάσεις που κληθήκατε να πάρετε και πόσο αυτές σας έχουν ήταν πάρα πολύ δύσκολα γιατί αλλάξει. Χάναμε πάρα πολύ χρόνο. Επί συζητήσεων, συζητήσεις, επί συζητήσεων. Όμως πήραμε τη σωστή απόφαση για την πόλη μας, για την πόλη της Μυτιλίνης λέω, για τα παιδιά μας, για μας που μένουν και δώσαμε το σύνθημα ότι δεν είναι κύριοι, σας σεβόμαστε, θα σας αγκαλιάσουμε όσο πρέπει ως ανθρώπους, αλλά δεν είναι ένας ελκυστικός προορισμός η πόλη της Μυτιλίνης για σας όλους τους διακινητές να φέρνετε και να κυκλοφορούν μέσα στη Μυτιλίνη. Πρέπει για λόγους ασφάλειας και για πολλούς άλλους λόγους πρέπει να γίνει αυτό που αποφασίστηκε. Σε αυτό mm-hmm. έχουμε πλήρη, πήραμε το θάρρος, κανένας δεν θέλει να συγκρουστεί με τον οποιονδήποτε, με εσάς που έχετε, ενδεχομένως άλλοι που δεν έχετε, mm-hmm. άλλη πρόθεση. Κανένας δεν θέλει. Αυτοί που κατά κάποιο τρόπο θέλουν ή έχουν μια διαφορετική άποψη, ας την έχουν, η πλειοψηφία αποφάσισε αυτό. Πραγματικά δεν διαφωνούμε και η προσωπική μου άποψη ήταν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια δομή στον νησί και βέβαια όχι μέσα στην πόλη όπως είναι σήμερα με τον Καρατεπέ. Το θέμα όμως είναι ότι ξεκινώντας τη θητεία σας είχατε άλλη ατζέντα. Το σύνθημα ήταν καμία δομή. Αυτή η μετάβαση και ο τρόπος που έγινε είναι που δημιούργησε εντάσεις όχι μόνο από την πλευρά των πολιτών που σχολιάζουν την αλλαγή της στάσης, αλλά και μέσα στην παράταξη είχατε πολλά ζητήματα εξαιτίας αυτού. Αυτό ναι. Πώς... Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Γιατί βλέπεις και πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Mm-hmm. Όταν υπάρχει φαίνεται φως στο τούνελ
ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα, αλλά βλέπουμε ότι το πρόβλημα διονυζόταν. Και αν δεν έπαιρνε η κυβέρνηση αυτή αυστηρά μέτρα και να πει ότι κύριοι σύνορα υπάρχουν, κλείνω τα σύνορα, τα θαλάσσια σύνορα, mm-hmm. αυτό εννοώ, mm-hmm. τα θαλάσσια σύνορα, θα είχαμε αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή είναι μια συνέχεια των πραγμάτων που τότε μπορεί να λέγαμε κάτι τέτοιο, αλλά στη συνέχεια διαπιστώσαμε ότι αυτό δεν βγαίνει πουθενά. Αυτό δεν είναι κακό. Στην πολιτική όλα συμβαίνουν. Μα και στην πορεία διαπιστώνεις ανάλογα, πολλά. Ανάλογα... Το θέμα είναι να μπορείς να μιλάς ανοιχτά γι' αυτό και να λες ναι, άλλαξε νόμο. Αυτό ανοιχτά. Υπάσχουμε θα έλεγα. Εμείς μιλήσαμε ανοιχτά. Και ήμουν από αυτούς mm-hmm. τους ανθρώπους που εσωτερικά, κυρία Γιακουμή, ναι. να σας το πω εσωτερικά, ναι. σε όλες τις δημοτικές που μίλησα πάντα ανοιχτά ότι κάτι τέτοιο που αυτή την απόφαση που πήραμε αυτή έπρεπε ευθύς εξ αρχής να... Α, είχατε από την αρχή δηλαδή θεωρούσατε ναι, ναι. ότι αυτό ναι, θα ναι, ήταν... Ναι. Αλλά εσωτερικά το λέω, mm-hmm. σας αποκαλύπτω ότι mm-hmm. πάντοτε την πρόθεσή μου. Μάλιστα. Όσο αφορά τώρα την... Εξωτερικά δεν βγάζω τίποτα. Μπορεί να έχω διαφωνία με τον οποιονδήποτε μέσα, επειδή μάχομαι για τη φανέλα, εκεί όπου είμαι στην ομάδα, δεν βγαίνω να πω εξωτερικά ότι έχω διαφορετική άποψη από τη Γιακουμή, mm-hmm. τη συνάδελφό μου. Ναι, Γιακουμή. Η αλήθεια είναι ότι ανοιχτά δεν έχετε ποτέ. Συγκρουστεί με κάποιον, δεν βγάζετε παρά έξω τις... Ποτέ, ωστόσο... εσωτερικά θα συγκρουστώ. Ναι. Ενδεχομένως αυτό γίνεται. Να πούμε και γίνεται και πολύ σε έντονο βαθμό. Και σε έντονο βαθμό και έχω και ένα ανοιχτό παράδειγμα που είναι αυτό που έγινε το καλοκαίρι με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού. Για τις εκδηλώσεις στο γήπεδο που δεν έγιναν τελικά. Έγινε μία. Μία, όμως είχαν ανακοινωθεί οι άλλες τρεις, να δεν κάνω λάθος. Εγώ. Και για το έργο στην Δημοτική Πινακοθήκη, όπου επίσης ο ίδιος. Έδειξε να σας θεωρεί υπεύθυνο για το ναι, ότι και δεν... Τέλος πάντων, εγώ όμως δεν σας λέω τώρα, επειδή με ρωτήσατε, ποτέ δεν βγήκα να πω το αντίθετο. Mm-hmm. Πράγματι, επειδή είμαι άνθρωπος της δημιουργίας και των έργων και θέλω να αφήσω κάτι στα παιδιά μας και όχι μέσα σε μια ώρα να γίνουν οποιασδήποτε ζημιές, γιατί στα Τρίκαλα που κάναν την εκδήλωση, μια ανάλογη εκδήλωση αυτές τις μέρες, διάβασα ότι το γήπεδο καταστράφηκε. Ο Στίβος, μετά από 27 χρόνια και μετά από παρακλήσεις και πολλά αιτήματα όλων των mm. ομάδων, κάνετε ένα ρεπορτάζ να μάθετε, να το πληροφορηθείτε. Το γνωρίζουμε. Το γνωρίζετε. Ήταν σε άθλια κατάσταση. Ήταν σε άθλια κατάσταση. Μας έλεγε πρέπει να τον φτιάξετε, πρέπει να τον φτιάξετε, ήρθε ο εργολάβος να τον φτιάξει. Δεν θα το χαλάσουμε για μία συναυλία να πάει να γίνει οποιαδήποτε άλλο. Αυτή ήταν η άποψή μου. Βέβαια δεν αποφασίζω εγώ, δεν αποφασίζει ο κύριος Τσακίρης, αποφασίζει η Δημοτική Αρχή και έχουμε δήμαρχο τον Κίτηλη. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα όλα τα άλλα εξηγούνται. Ως για το άλλο, και κλείνω, ότι ναι, ζήτησε μια μελέτη να γίνει. Εγώ δεν ήξερα, μου είπε ο δήμαρχος, μου ανέθεσε και άλλη φορά θα mm-hmm. έχω διαφορετική αντιμετώπιση, σε αυτό θα το αντιμετωπίζω. Mm-hmm. Μου ανέθεσε να κάνουμε μια ο ίδιος ο δήμαρχος, και μπορείτε να τον ρωτήσετε, μια μελέτη των 800.000 για το Πινακοθήκη. Πράγματι δεν είναι εύκολο να κάνεις μια μέσα όταν το λέει, μου το είπε 2 Ιουλίου τη στιγμή που τον Αύγουστο όλοι φεύγουν, mm-hmm. Έγινε τον Οκτώβριο, κατατέθηκε Οκτώβριο ή Νοέμβριο αυτή η μελέτη στο Υπουργείο Πολιτισμού και την έκει το Υπουργείο Πολιτισμού στην αξιοποίηση. Είναι πανέτοιμη. Έχει κατατεθεί αυτή, δηλαδή. Από το αρχές Νοεμβρίου. Έχει χαθεί η κρηματοδότηση όμως. Υπάρχουν συνέχεια νέοι κύκλοι, mm-hmm. στο Ταμείο Ανάκαμψης μπαίνουν. Δεν έχει χαθεί τίποτα. Μάλιστα. Ναι. Αυτό ήταν, δεν ξέρω για. Επικράτησε ένα λαλούμ τότε. Δεν θέλω να συνεχίσω και να δώσω λαβή για σχόλια οτιδήποτε. Εσείς τώρα στις εκλογές που έρχονται θα είστε ξανά υποψήφιος? Ακούστε, επειδή δεν έχω χαρεί τη σύνταξή μου, θα ήθελα πραγματικά, αλλά και απ' την άλλη κάθομαι και σκέφτομαι ότι έχω δημιουργήσει
τα θεωρώ παιδιά μου, ένα μεγάλο έργο, το οποίο μπορώ να σας πω ότι δεν έχει ξαναγίνει. Όταν 29 γήπεδα, μικρά και μεγάλα, μέσα στα σχολεία, αλλά και σε όλα τα χωριά, έχεις δημιουργήσει. Όταν έχεις στους τάβλους, φτιάχνεις ένα τέτοιο υπαίθριο θέατρο, θεατράκι, χώρο αναψυχής, πολιτισμού. Όταν στην Αγία Κυριακή βάζεις τα θεμέλια για να γίνει το μεγαλύτερο έργο αθλητικών εγκαταστάσεων και αναψυχής. Όταν δρομολογείς και τελειώνεις τις μελέτες, τελειώνεις, συμβάλλεις, δεν τελειώνω, απλά έχω τη διαχείριση, τη διοικητική μέρημνα, να γίνουν τόσα, να γίνει αυτός ο ποδηλατόδρομος από την μέχρι το αεροδρόμιο. Έχει δρομολογηθεί. Δρομολογείται και είσαι προ τις, σε 5-6 μήνες θα το προτείνεις για ένταξη για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη στιγμή που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέποντας, κυρία Γιακουμή, όταν παρουσίασε αυτή την κατάσταση, αυτές τις μελέτες, αυτά όλα τα εχέγγυα, μου λέει ότι εσείς δικαιούστε μια ιδιαίτερη μεταχείριση. Και ποια είναι η ιδιαίτερη μεταχείριση? Να μπείτε στις 100 πόλεις που θα χρηματοδοτηθούν πιο γρήγορα από όλες τις άλλες και θα είναι κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις. Όταν λοιπόν έχεις αφήσει ένα τέτοιο έργο στα σπάργανα, γιατί σας ένα συγκινεί έργο, αυτό από ό,τι είδα πριν γιατί? Κοίταξε, όταν δουλεύεις αρκετές ώρες, είναι φυσικό επόμενο ότι κάπου σε πιάνει και το παράπονο και βλέπεις ότι για μια λακκούβα, λέω, ο άλλος απευθύνει ένα δρυμή κατηγορό. Ναι. Κάπου ναι, με συγκινεί, διότι έχω δημιουργήσει αυτή την παρακαταθήκη. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θα συνεχίσω, θα το εξετάσω μαζί με την οικογένειά μου. Κύριε Τζιμή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνέντευξη. Θα ελπίζω να, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και άλλα στην πορεία. Σίγουρα υπάρχουν και πολλά θέματα που δεν προλάβαμε να αναπτύξουμε, αλλά θα χαρώ να τα ξαναπούμε ξανά σύντομα. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Γιακουμέ. Και να πω, να με συγχωρείτε για τη συναισθηματική φόρτιση. Είναι μέσα, είναι ανθρώπινη. Και επειδή με ρωτήσετε αν... Και εγώ είμαι προβληματισμένος. Πάρα για πολύ. Για το αν θα είστε υποψηφίος. Ναι. Είμαι προβληματισμένος. Απ' τη μια θέλω και απ' την άλλη έτσι. Υπάρχουν άλλες αντικειμενικές δυσκολίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. This is the biggest bounce of the summer.